Κεφάλαιο τρίτο. Η εξέλιξη της ζωής. Τρία. Οι γενικές γραμμές του θέματός μας. 3.1. Η εξέλιξη της ζωής. Τελειότητα. Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. 1. Τριαδική εξέλιξη της ζωής. Αφού η μορφική ύπαρξη είναι τέλεια, άπειρη και αμετάβλητη, το σύμπαν στην εκπόρευσή του και κατά το πέρας του είναι τέλειο, όπως ο δημιουργός του, τότε γιατί υπάρχει ατέλειωτη εξέλιξη και πρέπει να διανυθεί αυτός ο αργός αγώνας? 2. Υπερτάτη τελειότητα. Μπορεί να γεννηθεί η ατέλεια με σκοπό να επιστρέψει στο τέρμα της εξελικτικής διαδρομής στην τελειότητα από την οποία είχε απορρεύσει? Αυτά τα ερωτήματα πηγάζουν από παρερμηνία των ιερών γραφών, διότι η μοναδική ύπαρξη πόθησε να πολλαπλασιαστεί. Η εισαγωγή του στοιχείου του πολλαπλασιασμού οδηγεί στη διαίρεση, αυτή στον περιορισμό και αυτός στην ατέλεια. 3.2. Οι όροι δημιουργίας του σύμπαντος. Ένα άλλο ερώτημα είναι, ποιοι είναι οι όροι της δημιουργίας του σύμπαντος και τι κρύβεται στη συμβολική πρόταση «Ο Θεός συμβολίζεται ως πυρ ή φλόγα», το σύμπαν ως πυνθήρας και οι ανθρώπινες ζωές ως εκατομμύρια σπινθήρες μέσα από το άπειρο πυρ? Ο σπινθήρ υποβάλλει την ιδέα ότι τροφοδοτούμενος και αναπτυσσόμενος θα αποβεί όμοιος προς το πυρ από το οποίο πήγασε και ως ομοούσιος με τη φλόγα έχει ονομαστεί ή σε εκείνο. Δηλαδή το ανθρώπινο εγώ είναι της ιδίας φύσεως με το εγώ που του έδωσε τη γέννηση. 3.3. Σπέρμα και σπορά. Τι σημαίνουν οι λέξεις σπέρμα και σπορά? Η φύση του σύμπαντος και η σχέση του με το υπέρτατο όν περιγράφονται με τα λόγια. Τοποθετώ το σπέρμα στον κόλπο της συμπαντικής ύλης, ζωογονημένης κάτω από την τρίτη όψη του Θεού, εκείνο που οι θεόσοφοι ονομάζουν τρίτο λόγο και περιέχεται στην τριάδα. Η τρίτη όψη της εκδήλωσης της μοναδικής ύπαρξης που ζωογονεί και καθιστά ατομική την ύλη του σύμπαντος είναι η μήτρα που θα δεχθεί τη σπορά της αιώνιας ζωής. Η εκδήλωση της ζωής μέσα σε αυτή την μήτρα είναι έργο του Θεού. Ο δεύτερος λόγος που έχει την ιδιότητα του γεννήτωρα τοποθετεί τον σπόρο της ζωής ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί. Το σπέρμα αυτό είναι η σπορά της ζωής του που περικλείει μέσα της όλα τα πράγματα σε λανθάνουσα κατάσταση μη έχοντας εκδηλωθεί στην αρχή του σύμπαντος. 3.4. Τελική φάση. Ο πατέρας ξαναγεννιέται στο τέκνο του το οποίο είναι ομοούσιο με τον πατέρα. Η ζωή που προέρχεται από τον πατέρα είναι η σπορά που περικλείει τη δυνατότητα της ανάπτυξης. Ομοίως το σύμπαν είναι η σπορά του δημιουργού, περικλείοντας μέσα του όλες τις δυνατότητες σε λανθάνουσα κατάσταση για να οδηγηθεί με την εξέλιξή της κατά εικόνα του πατρός του υπερτάτου όντος. Στην αρχή όλες οι δυνατότητες ήταν σε σπερματική κατάσταση, δυνάμει αλλά όχι εν δράση. Στο τέρμα της εξελίξεως η θεία σπορά φτάνει στην πλήρη ανάπτυξή της και αναπαραγάγει την εικόνα του πατρός που την είχε γεννήσει, δίνοντας στις μελλοντικές γενναίες ένα νέο δημιουργό από τον οποίο θα προέλθουν νέα σύμπαντα προς εξέλιξη. Αυτή είναι η απάντηση στο πρώτο και βασικό ερώτημα, γιατί όλη αυτή η μακρόχρονη και κοπιαστική εξέλιξη. 4. Τα πεδία της υλικής μορφής. Η πορεία αρχίζει από την κατάσταση του σπέρματος έως την τελειωτική του φάση κατά την εξέλιξη της ζωής που είναι να φτάσει στη θεότητα. Η υλική μορφή συνδέεται με την εξέλιξη της ύλης μέσω της οποίας εκδηλώνεται η ζωή. Τα είδη της πρωταρχικής ύλης εμφανίζονται στο σύμπαν από τη δόμηση των μεγάλων κοσμικών πεδίων. Στο παρόν στάδιο εξελίξεως τα 5 από τα 7 πεδία είναι εν δράση. Το υψηλότερο, ο εθέρας, εκδηλώνεται στο δικό του φυσικό πεδίο και ακολουθούν ο αΐρ, το πυρ, το ίδωρ και τελευταίο το στερεό γη. Τα 5 αυτά πεδία είναι οι μεγάλες περιοχές του σύμπαντος που έχουν τη δική τους ανταπόκριση στο φυσικό μας πεδίο, που περιέχουν τα γήινα στοιχεία εθήρ, αΐρ, πυρ, ίδωρ και στερεό γη. Είναι μια αντανάκλαση των μεγάλων πρωτοτύπων τους μέσα στο όλο σύστημα. Το σύνολο αυτών των πεδίων ζωογονείται από τη ζωή της τρίτης όψεως του δημιουργού, του τρίτου λόγου. Οι θρησκευτικές παραδόσεις. Τα ιερά βιβλία των θρησκειών αποκαλύπτουν τις ίδιες αναλύωτες αλήθειες, τα ίδια κοσμικά γεγονότα.
Ο Ινδουισμός διδάσκει ότι η δημιουργία απορρέει από την δράση της τρίτης εκδήλωσης της θεότητας και ότι τα μεγάλα κοσμικά πεδία, έχοντας προκύψει από την αρχή της εξατομίκευσης, έχουν εξελιχθεί με σταδιακές διαφοροποιήσεις. Περιγράφεται ως το πνεύμα του Θεού, η τρίτη όψη, η σοφία, εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Εδώ τα ύδατα είναι ένας συμβολισμός που σημαίνει την ύλη. Στον Ιουδαϊσμό και Χριστιανισμό, που έχουν τους ίδιους κοσμογονικούς συμβολισμούς με βάση τη Βίβλο, περιγράφεται «Το πνεύμα του Θεού φερόμενο επί των υδάτων». Αυτό συμβολίζει τη ζωή που κυματίζει ή πλανάται πάνω στην επιφάνεια του ωκεανού της πρωταρχικής ύλης, διαποτίζοντάς την με ζωτικότητα που θα την κάνει ικανή σε επόμενο στάδιο να γίνει η μήτρα μιας άλλης πιο υψηλής ζωής. Έτσι η θεία δράση που ζωοποιεί την ύλη είναι και πάλι η εκπόρευση της τρίτης όψεως ή του τρίτου προσώπου της χριστιανικής τριάδας.